Πολλά είναι πολύ μεγάλο το γεγονός από μόνο του ότι το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα. Από εκεί και πέρα ο κάθε τηλεθεατής που μας ακούει νομίζω ότι θα πρέπει να έχει στο νου του και τα προβλήματα, να μιλήσουμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το κέντρο στην Πάτρα, αλλά και δυστυχώς για το αρνητικό ρεκόρ που υπάρχει στις μεταμοσχεύσεις στη χώρα μας. Έτσι δεν είναι, Γεργούμενε? Ακριβώς. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση και το γεγονός ότι αναδεικνύεται αυτό το σημαντικό θέμα σήμερα, με αφορμή το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας που, όπως είπατε, γίνεται στην Πάτρα. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μας, για μένα προσωπικά, αλλά και για τον καθηγητή χειρουργικής, τον κύριο Καραβία, το γεγονός ότι η Ελληνική Εταιρεία Μεταμοσχεύσεων μας ανέθεσε τη διοργάνωση του 18ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μεταμοσχεύσεων στην Πάτρα. Έτσι, είναι η πρώτη φορά που το συνέδριο αυτό γίνεται εκτός των τυχών Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με την αναγνώριση της προσφοράς του Μεταμοσχευτικού Κέντρου στον ελλαδικό χώρο τα τελευταία 18 χρόνια, όπου το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών δραστηριοποιείται στον χώρο της μεταμόσχευσης νεφρού. Είναι γνωστό ότι οι μεταμοσχεύσεις ξεκινήσαν το 1997 επί των καθηγητών Ιωάννη Βλαχογιάννη, καθηγητού νεφρολογίας, και Ιωάννου Ανδρουλάκη, καθηγητού χειρουργικής. Και στη συνέχεια αναπτύχθηκε το μεταμοσχευτικό κέντρο σε όλη του την διάσταση, με αποτέλεσμα να έχουμε συνολικά αυτή τη στιγμή πραγματοποιήσει 255 μεταμοσχεύσεις στο νοσοκομείο μας. Mm-hmm. Εξαιρετικά αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα αυτά σε ό,τι αφορά την επιβίωση των ασθενών και των νοσηλευμάτων είναι πάρα πολύ καλά. Είναι εφάμιλα αυτών που διαβάζει κανείς στη βιβλιογραφία στα μεγάλα μεταμοσχευτικά κέντρα του εξωτερικού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όμως το κέντρο αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω της νομοθεσίας. Πού πρέπει να εφιστήσουμε ουσιαστικά την προσοχή τώρα των φίλων μας? Το κέντρο, όπως και τα υπόλοιπα μεταμοσχευτικά κέντρα, κυρίως τα μικρότερα, αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον νέο νόμο των μεταμοσχεύσεων, όπου άλλαξε ουσιαστικά τον τρόπο κατανομής των νοσηλευμάτων. Γενικώς, επειδή ρωτήσατε από αρχής ποια είναι η κατάσταση των μεταμοσχεύσεων στη χώρα, οφείλω να σας πω ότι τα τελευταία 1-2 χρόνια οι μεταμοσχεύσεις έχουν μειωθεί σημαντικά σε όλη τη χώρα. Θα έλεγα όχι απλώς σημαντικά, κατά πολύ. Αυτό έχει βέβαια προέκταση και στο δικό μας μεταμοσχευτικό κέντρο. Το πρόβλημα είναι ότι σε εμάς, εκτός από το γεγονός της μείωσης των μεταμοσχεύσεων που υπάρχει σε όλο τον ελλαδικό χώρο, εδώ η μείωση αυτή φαίνεται περισσότερο. Αρκεί να σας πω ότι γενικά μέχρι στιγμής το 2015 υπάρχουν 18 δότες σε όλη τη χώρα, ενώ πριν ήταν τουλάχιστον διπλάσιοι και τριπλάσιοι, ενώ ο αριθμός των μεταμοσχεύσεων στο δικό μας μεταμοσχευτικό κέντρο φέτος είναι μέχρι στιγμής 2 μεταμοσχεύσεις, ενώ τα προηγούμενα χρόνια κάναμε γύρω στις 10 με 12 μεταμοσχεύσεις το χρόνο. Αυτό έχει να κάνει αφενός με το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πολλοί δότες και δεν αξιοποιούνται οι δότες στις μονάδες εντατικής θεραπείας της χώρας, αλλά και αυτό που είπατε από αρχής και με ρωτήσατε σχετικά με τον καινούργιο νόμο των μεταμοσχεύσεων, ο οποίος είναι σε εφαρμογή εδώ και 1,5 χρόνο. Τι έγινε λοιπόν? Ενώ πριν με το προηγούμενο νομικό καθεστώς, καταρχήν σε κάθε μεταμοσχευτικό κέντρο είναι εγγεγραμμένοι ασθενείς στη λίστα του κέντρου που περιμένουν να μεταμοσχευτούν στο συγκεκριμένο κέντρο όπου έχουν επιλέξει. Mm-hmm. Όταν λοιπόν υπήρχε ένας δότης στην περιοχή της Νοτίου Ελλάδος και υπήρχε εφημερία του δικού μας νοσοκομείου, γινόταν η αφαίρεση των οργάνων από το δότη αυτόν με εγκεφαλικό θάνατο κάπου στη Νότιο Ελλάδα και το ένα μόσχευμα έμενε στο μεταμοσχευτικό κέντρο που έκανε τη λήψη, δηλαδή στο νοσοκομείο Πατρών, το δεύτερο νεφρικό μόσχευμα πήγαινε σε όλη την επικράτεια στην εθνική λίστα. Με το νέο νόμο λοιπόν, αυτό λοιπόν τι σήμαινε? Σήμαινε ότι ένα μόσχευμα θα έμενε σε κάθε λήψη στο μεταμοσχευτικό κέντρο που έκανε την αφαίρεση των οργάνων, στην Πάτρα εμπροκειμένου. Τώρα λοιπόν, με το καινούριο νόμο, η αφαίρεση των οργάνων γίνεται από τα μεταμοσχευτικά κέντρα και τα μοσχεύματα πηγαίνουν στην εθνική λίστα και τα δύο. Που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει ένας δότης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, αλλά από αυτόν το δότη και τα δύο νεφρικά μοσχεύματα θα φύγουν στην εθνική λίστα, με αποτέλεσμα οι περισσότερες πιθανότητες είναι και τα δύο να μεταμοσχευτούν στα μεγαλύτερα μεταμοσχευτικά κέντρα που είναι κυρίως το Λαϊκό στην Αθήνα και το Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, είναι κατανοητό. Αυτό έχει οδηγήσει αυτό, λοιπόν στη μείωση των μοσχευμάτων που διατίθενται στα μικρότερα μεταμοσχευτικά κέντρα, μικρότερα λέμε από πλευράς αριθμού ατόμων που περιμένουν στη λίστα, έτσι. Και σε αυτή την κατηγορία ανήκουμε εμείς και ασφαλώς η χειρότερη μοίρα είναι και το Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων. Μάλιστα. Και βέβαια δεν έχει γίνει και συνείδηση βέβαια από την πλευρά των δωρητών, να φανταστούμε ότι το λαμβάνετε και αυτό το μήνυμα, κύριε Γούμενε. Κοιτάξτε, ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει, ούτε δεν υπάρχει ενημέρωση
σχετικά με την δωρεά οργάνων. Δηλαδή, πιστεύω ότι η πολιτεία πρέπει να ενσκύψει πολύ πιο προσεκτικά στο θέμα. Θα πρέπει δηλαδή και στις μονάδες εντατικής θεραπείας να υπάρξει εξειδικευμένο προσωπικό που θα προσεγγίζει το συγγενικό περιβάλλον των ατόμων αυτών που έχουν εγκεφαλικό θάνατο και που είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να επιστρέψουν στη ζωή. Ναι. Διότι υπάρχει μεγάλη σύγχυση σχετικά με το τι είναι εγκεφαλικός θάνατος και το τι είναι μια κατάσταση σε κόμμα. Διότι πολλοί νομίζουν ότι και από τον εγκεφαλικό θάνατο είναι σαν να κοιμάται και ότι θα συνέλθει, ενώ δεν υπάρχει περίπτωση να ξυπνήσει αυτός ο άνθρωπος. Έχει αποθάνει, είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι βασισμένο δηλαδή σε ιατρικούς κανόνες. Απ' την άλλη πλευρά, σίγουρα πρέπει να γίνει και παιδεία σε όλους. Πρέπει να ξεκινάει από τα σχολεία η εκπαίδευση. Και κάνουμε αρκετές προσπάθειες σε τοπικό επίπεδο και σε συνδυασμό κιόλας και με την Ομαρχία και με τους διάφορους φορείς στην Δυτική Ελλάδα να ενημερώσουμε τα παιδιά στο σχολείο ή στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο σχετικά με την σημασία της δωρεάς οργάνων και της μεταμόσχευσης. Αυτά όμως δεν πρέπει να είναι αποσπασματικές προσπάθειες που κάνουν κάποιοι σε τοπικό επίπεδο. Πρέπει να συντονίζονται από κεντρικούς φορείς και να γίνονται οπωσδήποτε αναγκαστικά, να γνωρίζουν όλοι ποια είναι η πραγματικότητα.